Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να μάθετε να μιλάτε γαλλικά μόνοι σας μέσα σε μόλις 3 μήνες? Η 35ετή εμπειρία της καθηγήτριας κυρίας Κέτς Κακαλέτρη και η επαναστατική μέθοδος εκμάθησης του γαλλικά.gr είναι εδώ για να σας βοηθήσουν. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα γραμμένο με αγάπη, με ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά βίντεο για να μάθετε γρήγορα και εύκολα μόνοι σας στον υπολογιστή, στο τάμπλετ ή στο κινητό σας τα αγαπημένα σας γαλλικά. Μήπως είναι καιρός να προγραμματίσετε εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι? Το γαλλικά.gr θα είναι ο καλύτερος ταξιδιώτης σας. Σήμερα στο Find For Me φιλοξενούμε την κυρία Κέτη Κακαλέτρη, η οποία είναι υπεύθυνη του site γαλλικά.gr. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δημητρία. Θέλω να μου πείτε δύο πράγματα για αυτό το πολύ ωραίο site που έχετε δημιουργήσει. Ευχαρίστω. Τι ακριβώς είναι και τι μπορεί να προσφέρει σε όλους εμάς? Είναι μια ιστοσελίδα που έχει γραφτεί με πολύ αγάπη για τη γαλλική γλώσσα. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να μάθει γαλλικά? Εγώ πιστεύω πως είναι πολύ εύκολο να μάθει κάποιος γαλλικά, γιατί είναι μια γλώσσα που έχει συγκεκριμένη προφορά και με τους 15 κανόνες προφοράς που περιέχει και η ιστοσελίδα, μπορείς να μάθεις να διαβάζεις σε 3 ώρες και να μιλάς, αν διαβάσεις συστηματικά, σε 3 μήνες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θέλω να μου πείτε λίγο δύο λόγια για αυτή τη μέθοδο. Καταρχήν, πώς προέκυψε, πόσα χρόνια ασχολείστε με τα γαλλικά και η ίδια, από ό,τι ξέρω είστε καθηγήτρια γαλλικών, και πόσο έτσι εύκολο είναι και έναν χρήστη μέσω του ίντερνετ να μάθει καλά γαλλικά? Διδάσκω γαλλικά 35 χρόνια και τα διδάσκω με πολύ πάθος γιατί τα αγαπώ. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τρόπος που τα διδάσκεις είναι αυτός που κάνει κάποιον να θέλει να τα μάθει ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν στο site έχω βάλει γαλλικά τραγούδια και παλιά αλλά και σύγχρονα, όπως είναι το Dernier Dance που είναι πάρα πολύ γνωστό τώρα, ή το Pis que tu pars, που αυτά έχουν κάθε μέρα επισκεψιμότητα γιατί οι νέοι μπαίνουν και τα ακούνε. Θέλω λοιπόν να μπορεί να κάνεις διαλύματα από το διάβασμα, να ακούς ένα τραγούδι, να πηγαίνεις στις πληροφορίες που έχω για το Παρίσι και για την υπόλοιπη χώρα. Έχω πάρα πολλά πράγματα για να κάνει κάποιον να τα αγαπήσει τα γαλλικά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το βασικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Φαίνεται νομίζω πάρα πολύ ότι αγαπάτε πολύ αυτή τη γλώσσα και σίγουρα και το site, επειδή το έχω δει ήδη, στοχεύει στο κάποιος να μάθει καλά γαλλικά και να αγαπήσει και τη χώρα ουσιαστικά. Θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε η ιδέα για το συγκεκριμένο site που ουσιαστικά προτείνει σε κάποιον να μάθει γαλλικά μέσω του ίντερνετ και να έχει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος και ότι είναι πολύ πιο πρακτικό να μπορείς μέσα από τον υπολογιστή σου ή το τάμπλετ σου ή και το κινητό σου να ακούς ένα διάλογο στα γαλλικά, να έχεις μια ευκολότερη πρόσβαση από αυτή που υπήρχε μέχρι τώρα. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος το ίντερνετ για να μαθαίνεις πράγματα. Και να πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ουσιαστικά κάποιος μπαίνει στο site και παρακολουθεί μαθήματα μέσω ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πείτε μας λίγο δύο λόγια για τα βίντεο τα οποία μπορεί να δει κάποιος. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς το site έχει ελεύθερες σελίδες, όπως είναι τα τραγούδια, οι πληροφορίες για τη Γαλλία, πληροφορίες για τις γαλλόφωνες χώρες, γιατί είναι πολύ βοητευτικό για έναν Έλληνα να μπορεί να διαβάσει και να ακούσει και ένα τραγούδι από την Ταϊτή, παραδείγματος χάρη. Γιατί είναι μακρινές χώρες και εξωτικές, αλλά μιλάνε γαλλικά εκεί. Επίσης, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Γαλλοφωνίας επέλεξε το γαλλικά.gr για την Παγκόσμια ημέρα στην επίσημη ιστοσελίδα της και αυτό είναι πολύ τιμητικό για το site και για μένα που το έγραψα. Βέβαια, και μάλιστα να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το site υπάρχει μόλις 3 μήνες στον αέρα, ότι ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα καθημερινά και ότι είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Αλήθεια είναι αυτό, και λόγω της εποχής που ζούμε, αλλά και λόγω του ότι εγώ δεν είμαι εκεί. Ο καθένας πρέπει να προσπαθήσει και μόνος του για να μάθει. Γι' αυτό το site κοστίζει 2,5 ευρώ το μήνα κατά μέσον όρο. Είναι πάρα πολύ προσιτό για τον καθένα. Από ό,τι είδα και στο site, είναι πάρα πολύ εύκολη η εφαρμογή συγκεκριμένη. Μπορείς οπουδήποτε κι αν είσαι, στο σπίτι, στο κινητό, στο γραφείο, να αφιερώσεις πολύ λίγο χρόνο και να μάθεις πάρα πολύ εύκολα γαλλικά. Και ουσιαστικά να διαβάζεις μέσα σε 3 ώρες, όπως είπατε, και να μιλάς πάρα πολύ καλά μέσα σε 3 μήνες. Ναι, το επίπεδο στο οποίο φτάνει αυτό το πρόγραμμα είναι μέχρι το δίπλωμα Α1-Α2, στο οποίο μπορεί κανείς, όταν θα μάθει όλη την ύλη, να δώσει εξετάσεις,
που δίνονται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο για αυτά τα διπλώματα και μετά να συνεχίσει να πάρει μεγαλύτερα διπλώματα. Θέλω να μου πείτε, αν στην Ελλάδα ενδιαφέρεται πολλοί κόσμος έτσι να μάθει γαλλικά και το τι επικρατεί στα υπόλοιπα κράτη, υπάρχει τον άλλο ενδιαφέρον? Στην Ελλάδα το ποιες ξένες γλώσσες θα μάθουν τα παιδιά καθορίζεται από το ελληνικό σχολείο. Είναι γλώσσα επιλογής στα γαλλικά και την επιλέγει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών. Όμως, στην Ευρώπη είναι μια γλώσσα η οποία τραβάει πολύ η εκμάθησή της για τον πολιτισμό της Γαλλίας και για την κουλτούρα που παίρνει ένας άνθρωπος που ξέρει γαλλικά. Ειδικά στο Λονδίνο που ασχολήθηκα τώρα τελευταία λόγω της ιστοσελίδας τι υπάρχει στην Αγγλία από εκμάθηση γαλλικών, πληροφορήθηκα από τον Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου ότι το Λονδίνο είναι η πιο γαλλόφωνη πρωτεύουσα του κόσμου και ζητάνε πάρα πολύ τα γαλλικά σε μια χώρα που έχει σαν μητρική γλώσσα τη διεθνή γλώσσα που είναι τα αγγλικά. Πόσο εύκολο όμως είναι κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση που έχει κάποιες περισσότερες απορίες? Ναι, ήδη επικοινωνούν μαζί μου με Skype και email αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν ή το έχουν ήδη αγοράσει και θέλουν να τους δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη είναι να αποχαιρετήσετε εσείς τους διαθεατές μας, αλλά γαλλικά. Alors, merci de votre attention. Visitez le site gallica.gr. À tout à l'heure. Merci, Katie. À tout à l'heure.